Επαναλαμβάνω λοιπόν, ονομάζομαι Μάντης Γιώργος, είμαι μηχανολόγος μηχανικός και είμαι ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας Σύστημα Ελλάς, ένας υποκατάστημα της σουηδικής εταιρείας Σύστημα, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον χώρο του ventilation. Θα μιλήσουμε για το eco-design. Λίγο πολύ σας είναι γνωστό, λίγο πολύ κάποιοι το έχετε δει και σε άλλες ηλεκτρικές συσκευές, οικιακές συσκευές. Εδώ θα μιλήσουμε λίγο πιο πολύ για το eco-design που σχετίζεται κυρίως με το κομμάτι του ventilation, με το εξαρισμό αερισμού. Ο σκοπός του eco-design, του οικολογικού σχεδιασμού, κατά βάση είναι να μειώσουμε η επίπτωση βασικά που μπορεί να έχει, η μείωση των επιπτώσεων που μπορεί να έχει ένα προϊόν στο περιβάλλον. Γι' αυτό και κυρίως κατά τη λειτουργία του, αλλά και κατά την κατασκευή του. Γι' αυτό επεμβαίνουμε από την αρχή στο σχεδιασμό του, από τα πρώτα στάδια του σχεδιασμού. Η οδηγία έχει ξεκινήσει από το 2009, είναι Ευρωπαϊκή Οδηγία Eco-Design και καθορίζει λοιπόν τους παραμέτρους σχεδιασμού σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας και την ενέργεια των προϊόντων. Καθώς επίσης αποτελεί και ένα βασικό κομμάτι για τη σήμανση σχεδιασμών αυτών. Αφορά όλα τα ευρωπαϊκά μέλη, 28 μέλη, 40 προϊοντικές ομάδες, όπου από 40 προϊοντικές ομάδες εκπέμπεται το 40% των εκπομπών του αερίου του θερμοκηπίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ το eco-design θα ήθελα να σας προαναφέρω ότι αφορά κυρίως, αφορά κυρίως τον κατασκευαστή. Αυτή τη στιγμή η ευρωπαϊκή κοινότητα απευθύνεται κυρίως στην πηγή του προϊόντος, στον κατασκευαστή, και όλα αυτά που θα πούμε είναι υποχρεώσεις του κατασκευαστή. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι κάποια πράγματα θα τα πάρετε έτοιμα, θέλοντας ή μη, αφού είστε μέσα στην Ευρώπη. Είναι υποχρεωμένος λοιπόν κατά το σχεδιασμό των προϊόντων στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και την περιβαλλοντική επίπτωση αυτής. Είπαμε για το ΣΥΕ. Ήδη έχετε δει κάποια από αυτά, είναι κάποιες οδηγίες οι οποίες έχουν έρθει από πιο πριν, από το 2009 και αφορούν είτε το μοτέρ, είτε τους ανεμιστήρες, είτε αντλίες που ίσως ξέρετε, boiler και όχι, κάποιες οδηγίες που ασχολούνται κυρίως με τα ventilation product. Η οδηγία λοιπόν του 2000, το eco-design βασίζεται σε αυτές τις οδηγίες που σιγά σιγά έχουν πάρει μορφή και πράξη μέχρι το 2017 που ζούμε τώρα. Όσον αφορά το κομμάτι των ανεμιστήρων, να ξεκινήσω από εκεί. Η οδηγία που προϋπήρχε ήταν η 327 του 2011, αφορούσε όλους τους ανεμιστήρες από 125 βατ και πάνω και αφορούσε όλη την οικογένεια προϊόντων των ανεμιστήρων, όπως ξέρετε. Ήθελα απλώς να σας δείξω αυτό το πινακάκι για να πάρουμε μια ιδέα τι υπήρχε στους φοιτητικούς ανεμιστήρες που περισσότερο δουλεύουμε. Εμείς εδώ στην Ελλάδα, μέχρι και τώρα, δουλεύουμε μπρος στα εγκεκριμένα πτερύγια. Α, Β, Σ και Δ είναι η εγκατάστασή τους, αν έχουν κανάλι ή δεν έχουν. Βλέπετε λοιπόν ότι το 2013 έχει τεθεί ένας στόχος να πάνε στο 42% και το 2015 να πάνε στο 47%. Αυτά είναι πολύ, σε γενικές γραμμές, οι αποδόσεις που έπρεπε να έχουν οι ανεμιστήρες στο σύνολό τους. Ενώ οι ανεμιστήρες στο κοινή πτερυγιά, οι λεγόμενοι Black Fan, οι οποίοι έχουν μπει στη ζωή μας τα τελευταία 3-4 χρόνια, ήταν από μόνοι τους στο 50, θέλανε να πάνε στο 58, είχαν καλύτερη επίθεση και το 2015 θα πήγαιναν στο 62, έχουν πάει δηλαδή στο 62. Γενικά δηλαδή το πίσω κυκλημένο πτερύγιο είναι μια εφαρμογή που μας δίνει καλύτερη επίθεση. Εδώ είναι κάποια minimum standard που θα έπρεπε να έχει ένας ανεμιστήρας που είχαν βάλει το 2016 και το 2018. Μιλάμε πάντα για τον ανεμιστήρα, όπου η απόδοσή τους ίσως να μην ξεπερνάει το 50 ή 60%, όπως είδαμε και προηγουμένως με το χάρτη, ανάλογα βέβαια και την ισχύ που έχει με το κινητήρα. Τώρα, πάμε λίγο στον κινητήρα. Η οδηγία για τις κινητήρες ήταν το 640-2009. Ξεκινήσαμε από το 11 με το ΙΕ2, μετά το 2015 ο κινητήρας να ανεβεί κατηγορία ΙΕ3, από 7,5 κιλοβάτ και πάνω. Και απαραίτητα το 2015 όλοι οι κινητήρες να έχουν ρύθμιση με inverter. Το ρύθμιση με inverter δεν είναι απλώς μια ρύθμιση ότι κάτι δεν πετύχαμε να το ρυθμίσουμε, είναι ένα λεγόμενο demand ventilation, δηλαδή το inverter θα πρέπει πλέον να είναι ένας καθοριστικός ρόλος και μηχανισμός στον ανεμιστήρα,
ώστε να φέρω το να πετυχαίνουμε το καλύτερο σημείο λειτουργίας, από την άλλη μεριά να πετυχαίνουμε κάποιο demand. Δηλαδή το inverter να οδηγείται μέσω κάποιας απέτησης, είτε αυτό είναι ποιότητα αέρα, είτε αυτό είναι CO2, οτιδήποτε. Αυτό συνεχίζει από το 2017, ήδη υπάρχουν κινητήρες ΙΕ3, κατέβηκε από το 7,5 kW και είχαμε στο 0,75. Σαφώς πάλι χρειαζόμαστε φρίκους inverter. Πάλι για ΙΕ2 και ΙΕ3, αλλά βέβαια είμαστε σε μικρότερους κινητήρες πλέον. Όλο αυτό όμως το φρίκους inverter μπορεί να αντικατασταθεί με νέες τεχνολογίες που έχουν εκεί σαν ανεμιστήρες. Χάρη στην καινούργια τεχνολογία λοιπόν που μιλάμε για τους κινητήρες είναι η C κατηγορία, η C τεχνολογία, συγγνώμη, όπως σημαίνει electronic commutate, μιλάμε για ηλεκτρονικούς κινητήρες, DC κινητήρες, οι οποίοι έχουν ενσωματωμένο το inverter. Οπότε αποφεύγεται άλλη μια συσκευή που μπορεί να λέγεται inverter, αποφεύγονται καλωδιώσεις, αποφεύγονται λάθη και είναι και πολύ εύκολο στον αυτό το προγραμματισμό τους. Τα IC δεν είναι πρώτη φορά, είναι πολλά χρόνια στην αγορά. Εμείς τα έχουμε συναντήσει τα 3-4 τελευταία χρόνια. Πλέον θα σας ενημερώσω ότι όλοι οι κατασκευαστές των κλιματιστικών μονάδων στην Ευρώπη χρησιμοποιούν τέτοιου τύπου ανεμιστήρα, ο οποίος λέγεται Black Fan, και IC κινητήρες. Ή αλλιώς πάμε και σε PM, τέλος πάντων. Εδώ βλέπουμε κάποιες αποδόσεις σχετικά με τους κινητήρες που ήταν το ΙΕ1, ΙΕ3, ΙΕ4 σε κάποια ισχύ στα 3 kW. Όσο μεγαλύτερο kW, τόσο μεγαλύτερες αποδόσεις ζητάμε. Τώρα, αυτό που ίσως δεν ξέρουμε καλά είναι ότι βλέπουμε ότι πλέον ζητιέται όλος ο βαθμός απόδοσης. Όταν λέω όλος ο βαθμός απόδοσης, εννοώ και το ανεμιστήρα, και τη σηματοκίνηση, αν έχει σηματοκίνηση, και του κινητήρα και του control πλέον. Μπαίνει και το control μέσα. Όλο αυτό λοιπόν είναι ο βαθμός απόδοσης που πλέον θα πρέπει να μετράμε. Πολλοί από εμάς βλέπουμε τον ανεμιστήρα, την καμπύλη του ανεμιστήρα και λέμε: α, ωραία, έχει στα πέτρια, έχει 70%. Αν όμως τα αφήσουμε όλα αυτά, θα δούμε ότι κάθε ένας κινητήρας, ένα σύνολο ενός ανεμιστήρα μπορεί να μην έχει και πάνω από 30% ή 35%. Το σύνολο του ανεμιστήρα. Γι' αυτό, όσα περισσότερα αφαιρέσουμε, όπως είναι το κομμάτι του inverter, το κομμάτι της σηματοκίνησης ή ακόμα και το inverter, τόσο καλύτερο βαθμό απόδοση θα πάρουμε. Σας βλέπω απλώς μια επιλογή από ενός ανεμιστήρα. Εδώ βλέπουμε ότι ο ανεμιστήρας έχει 28,9 απόδοση, γιατί είναι ένας ολόκληρος ανεμιστήρας και μετρημένος σαν ολόκληρος ανεμιστήρας. Ενώ αντίστοιχα το CFP, το Specific Fan Power, είναι πολύ χαμηλό, είναι 0,96. Και το CFP είναι πλέον ο δείχτης, δηλαδή πόσα κιλοβάτ ανακυβικά ένα σεκόντ και ο ανεμιστήρας. Είναι πολύ καλύτερος δείχτης από ότι το efficiency του ανεμιστήρα. Στην πραγματικότητα τι σημαίνει, ότι πρέπει να πηγαίνουμε πάντα σε ένα σκαλί ή δύο σκαλιά μεγαλύτερους ανεμιστήρες από ό,τι πηγαίναμε παλιά. Για να έχουν λιγότερη κατανάλωση. Πάμε λοιπόν στην οδηγία. Η 1253 είναι αυτή που μας ενδιαφέρει και αφορά τη ventilation unit. Και η 1254 είναι μαζί με το 1253 που αφορά κυρίως τις οικιακές μονάδες αερισμού και έχει να κάνει και κυρίως με το labeling, με το ταμπελάκι και τη σήμανση των των μονάδων αυτών. Εδώ πλέον έχει οριστεί και στην πραγματικότητα τι σημαίνει ventilation unit, δηλαδή μονάδα αερισμού. Περιγράφεται ως μια ηλεκτρική συσκευή η οποία θα έχει τουλάχιστον ένα ανεμιστήρα, θα έχει τουλάχιστον ένα κινητήρα, θα έχει τουλάχιστον ένα κέλυφος και έχει σκοπό να αντικαταστεί και να τον αέρα του χώρου, του συντηρητικού χώρου προς το εξωτερικό χώρο. Ή σε ένα χώρο ή σε κομμάτι του κτηρίου. Εδώ είναι λίγο πιο σοβαρά τα πράγματα λοιπόν. Κρατηθείτε μέχρι το τέλος, γιατί στο τέλος έχω τα πιο σημαντικά. Η ευρωπαϊκή ηλικία λοιπόν αφορά όλες τις μονάδες αερισμού, κατά αυτές τις απαιτήσεις που πρέπει να ακολουθούν, κατά την είσοδο. Η εφαρμογή έχει από το 1η-1η του 2016. Μην με ρωτήσετε τι γίνεται ακόμα στην Ελλάδα, θα σας πω στο τέλος. Οι κατασκευαστές είναι υποχρεωμένοι, καθώς επίσης και οι εξορισμένοι αντιπρόσωποι και οι προμηθευτές και οι εισαγωγείς, να υποχρεούνται και να συμμορφωθούν σε αυτήν. Οι αρχές των κρατών, οι υπηρεσίες πρέπει να διεργούν ελέγχους εποπτείας για τα προϊόντα που τοποθετούνται στην αγορά από 1η-1η-2016. Δηλαδή, ακόμα εδώ υπάρχει ένα έλεγχος εποπτείας κατά πόσο τα προϊόντα που μπαίνουν στην αγορά και κατά πόσο τα προϊόντα, ιδίως αυτά που έρχονται με ευρωπαϊκά πακέτα όπως είναι τα ΕΣΠΑ, έχουν υποχρέωση να κάνουν ελέγχους.
και σας πληροφορώ ότι το τελευταίο διάστημα αρχίζουν και κάνουν. Ιδιαίτερα για έργα τα οποία έχουν ΕΣΠΑ. Παρόλα αυτά που οι τεχνικές οδηγίες και όλα αυτά της Ελλάδος δεν είναι ακόμα προσαρμοσμένες στην πλευρά του design. Τα μη σύμφωνα προϊόντα στην οδηγία θα πρέπει να αποσυρθούν ή να επιστραφούν από την αγορά. Και οι πελάτες όντως μπορούν να δικαιώσουν οικονομική αποζημίωση. Κανένα εργοστάσιο στην Ευρώπη δεν θα ρισκάρει τη φήμη του, δεν θα ρισκάρει έλεγχο από μια υπηρεσία ή να πληρώσει μια αποζημίωση σε έναν πελάτη. Και γι' αυτό τα περισσότερα, όλα σχεδόν είναι, όχι όλα, 100% είναι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Ξαναλέω, αυτά αφορούν τον κατασκευαστή. Είναι υπεύθυνος ο κατασκευαστής να καλύπτει και όχι ο καταναλωτής. Λοιπόν, δεν ισχύει για κάποιες συγκεκριμένες ομάδες προϊόντων όταν αυτή είναι μικρότερη των 30 βατ. Ένα αναμυστεράκι δηλαδή, ίσως στο μπάνιο, μπορεί που να είναι κάτω από 30 βατ να μην μας απασχολεί και πολύ, δεν έχει μεγάλη κατανάλωση. Οι οποίες χρησιμοποιούνται, οι μονάδες αερισμού χρησιμοποιούνται για έκτακτες ανάγκες. Δηλαδή, ένας ανεμιστήρας αποκαπνισμού δεν είναι απαραίτητος γιατί θα δουλέψει μία φορά στο τόσο. Ή ένας ανεμιστήρας αντιπληκτικού τύπου ίσως να μην χρειαστεί γιατί θα δουλέψει και αυτός μία φορά στο τόσο. Μονάδες αερισμού, οι οποίες, όπως το είπαμε, αντιπληκτικού, εύκολου, υψηλά διαβολικό, τοξικό περιβάλλον, είναι λίγα και τα κομμάτια. Επίσης, οι κλιματικές μονάδες που δουλεύουν σε ειδικές συνθήκες, όπως είναι μείον 40 ή συν 100 βαθμούς. Και αυτές δεν μας απασχολούν να ακολουθούν το eco-design. Και τέλος, συστήματα αερισμού με ανάκτηση η οποία έχει επιπρόσθετα ενσωματωμένα εδρεία θερμότητας, γιατί έτσι αλλιώς αυτή η μονάδα έχει σχεδιαστεί για ειδικούς λόγους εξοικονόμησης ενέργειας, γιατί έχει ενσωματωμένη την εδρεία θερμότητας και πετυχαίνει πολύ καλά βαθμούς απόδοσης και υγεία. Τώρα, το Eco Design έχει 4 οικογένειες, 4 τύπους. Υπάρχουν η οικιακή μονάδα αερισμού, η οποία είναι από 250 έως 1000 κυβικά, ένα απλό βαρελάκι, ας πούμε, ή μια μονάδα. Οικιακή ventilation, μπορείς, αυτό είναι θέμα του κατασκευαστή, το δούμε και παρακάτω. Η μη οικιακή μονάδα αερισμού, τα αναγράφω λίγο περίεργα γιατί έτσι τα γράφει και ο κανονισμός. Η μη οικιακή μονάδα αερισμού, πάλι από 250 έως 1000 κυβικά. Οι μονάδες αερισμού, οι οποίες έχουν μονοκατευθύρια ροή, δηλαδή μονής ροής. Και η μονάδα αερισμού, η οποία έχει αμφίδρομη ροή ή διπλής ροής. Δηλαδή, κάνεις και εξαγωγή αέρα και εισαγωγή φρέσκου αέρα. Αυτές είναι οι βασικές δύο ή τέσσερις υποκατηγορίες, όπως θέλετε πέστε. Ποιες είναι οι κοινές οδηγίες. Όλοι οι κινητήρες θα πρέπει να διαθέτουν ρυθμιστή στροφών ή έλεγχο απέτησης, demand ventilation. Όλες οι μονάδες, κυρίως οι μονάδες οι οποίες είναι δύο κατευθύνσεων, θα πρέπει να διαθέτουν τμήμα ανάκτησης. Τέρματα 100% φρεσέα χωρίς ανάκτηση. Οι οποίοι θα έχουν τουλάχιστον κάποια δεδομένα, δηλαδή δεν θα είναι μικρότεροι το 67% για το 2016. Το 2018 θα ανέβει αυτό. Είτε αυτή είναι πλακοειδής εναλλάκτηση ή περιστροφικού. Το Round Around Coil είναι με ένα είδος άλλου εναλλάκτη, μπορεί να έχει μέχρι 63%. Απαραίτητα, διάταξη bypass στο τμήμα ανάκτησης. Το διάταξη bypass το γνωρίζουμε είναι το λεγόμενο free cooling για την Ελλάδα. Εκεί είναι όλα τα λεφτά. Δεν νοείται να έχουμε 4 μήνες συνθήκες περιβάλλοντος μεταξύ 17 με 23 βαθμούς και εμείς να δουλεύουμε κλιματισμό ή να δουλεύουμε κάτι άλλο. Ενώ θα μπορούσαμε να έχουμε μια μονάδα ανάκτησης η οποία θα κάνει bypass και θα φέρνει φρέσκο αεράκι απ' έξω χωρίς να χρειαστεί να ανοίξουμε το παράθυρό μας και να χαλάσουμε το balancing που έχουμε δημιουργήσει και χωρίς να χρειαστεί να πάρουμε οτιδήποτε ρήπους μπορεί να έχει το ανοιχτό παράθυρο. Το bypass είναι απαραίτητο για την Ελλάδα και απορώ τόσα χρόνια γιατί πουλάγαμε χωρίς bypass. Μέγιστη απόδοση είναι ένας καινούριος ρόλος, specific energy consumption, θα το δούμε και λίγο παρακάτω, καλύτερα να το δούμε στο τέλος. Είναι άλλος ένας αριθμός. Στην ουσία είναι κιλοβατόρες ανά τετραγωνικό το χρόνο που η μονάδα θα πρέπει να καταναλώνει και θα είναι σε σύγκριση με το αν είχαμε ένα φυσικό αρισμό. Θα είναι τουλάχιστον λιγότερο από αυτό που θα χάναμε αν δίναμε το παράθυρο. Επίσης, πλέον το CFP μπαίνει πιο δυνατά γιατί ορίζεται και σαν ειδικός βαθμός ένας specific fan power internal στη μονάδα, θα το δούμε λίγο παρακάτω. Αρχίζει και ένα άλλο κομμάτι έχει να κάνει με τη μείωση της εσωτερικής πτώσης. Άρα σημαίνει το μονάδο, άρα σημαίνει ότι οι μονάδες λίγο πιο μεγάλες, μεγαλώνει ταχύτητα αέρα που θα έρθουν στη μονάδα.
Και εδώ δεν αναγράφεται και το φίλτρο, το ξέχασα, θα το δούμε παρακάτω. Λοιπόν, άρα έχουμε για τις μονάδες εξαρτημού μονής ροής, κάτω από 200, είναι υποχρεωτική η σήμανση και το 2018, οι ρυθμίσεις στροφών είναι υποχρεωτικοί, υπάρχει ένας τύπος για το minimum efficiency, για κάτω από 30 και πάνω από 30%, και ο internal SFP να είναι περίπου σε αυτά τα όρια. Μπαίνουν κάποια όρια λοιπόν στους ανεμιστήρες στις μονάδες φιλτραρίσματος. Επίσης, στις οικιακοί ανεμιστήρες τους ορίζει το εργοστάσιο. Μπορεί να πει το εργοστάσιο ότι εγώ έναν 1000 κυβικά τον έχω οικιακό. Ή μπορεί να πει τον 500 κυβικά τον έχω επαγγελματικό. Τον ορίζει το εργοστάσιο. Αν το ορίσει όμως οικιακό, θα πρέπει να έχει σήμανση. Όπως έχουν τα ψυγεία, οι ηλεκτρικές συσκευές κτλ. Επίσης, θα πρέπει να έχει κάποια το ταμπελάκι του θέματα, τι θόρυβο βγάζει και τι ακριβώς κυβικά αναφέρεται. Τώρα, οι οικιακοί ανεμιστήρες, όσο πέρα από το κομμάτι το τεχνικό, παίζει ρόλο και η ρύθμισή τους. Βλέπετε εδώ ότι αν έχουν ένα απλό κοντρόλ, παίρνουν μόνο μια μονάδα. Αν έχουν όμως χρονόμετρο ή κεντρικό σύστημα ή τοπικό, παίρνει αβαντάζ και κερδίζει μπόνους στο CFP και στο βαθμό απόδοσης. Το ίδιο και οι κινητήρες. Αν οι κινητήρες έχουν στο ventilation control, αν οι κινητήρες είναι variable speed ή EC, κερδίζουν ακόμα μπόνους και παίρνουν καλύτερο ακόμα βαθμό απόδοσης. Αυτό σημαίνει ότι γίνεται σημαντική το κομμάτι της ρύθμισης και πώς ρυθμίζουμε. Εδώ βλέπουμε ένα ανεμιστήρα που είχε απλώς ένα χρονοδιακόπτη και είχε πάρει μια απλή εψιλον ή F κατηγορία. Όταν πήρε όμως ένα demand control, αυτό ανέβηκε παραπάνω. Κάτι επίσης που έχει σημασία είναι στο κομμάτι του eco-design έχουν μπει στάνταρ όσον αφορά το sound pressure level της, της μονάδας της εγκατάστασης. Οι οικιακές μονάδες, αυτό που διαφέρει περισσότερο, είπαμε, είναι το SEC, δηλαδή μπαίνει αυτός στις οικιακές μονάδες, πέρα από τους ανεμιστήρες, υπάρχουν και μονάδες εναλλάκτες οικιακοί. Ίσως συναντάτε περισσότερο σε σπίτια τα οποία έχουν πρόβλημα με υγρασίας ή σπίτια τα οποία δεν μπορούν να ανοίξουν, ζουν στις πόλεις και δεν μπορούν να ανοίξουν εύκολα παράθυρο. Ή εδώ, ας πούμε, στην Πτολεμαϊδα που το περιβάλλον είναι πολύ άσχημο. Κυρίως βέβαια στην Ελλάδα δουλεύετε στο κομμάτι του passive house. Αυτοί λοιπόν αυτές εδώ οι μονάδες δεν πρέπει να έχουν λιγότερο από 0 κιλοβάτα ανά τετραγωνικό το χρόνο ή και να φτάσουμε στο μείον 20. Επίσης έχουμε να κάνουμε με την καθορίζει τη στάδη του ρήγου και όλες, όπως είπαμε και προηγουμένως, θα έχουν μετατροπέα ρύθμιση ή οποιοδήποτε demand control. Οι αντίστοιχα διπλής ροές, όπως είναι αυτή εδώ η οικιακή, θα έχουν σαφώς διάταξη bypass, θα έχουν ενεχόμενο και αυτό, θα καλύπτουν το ελάχιστο ποσό αναφοράς που δίνεται από τον κατασκευαστή όσον αφορά την παροχή και την πτώση πίεσης. Και βέβαια θα υπάρχει δήλωση συμμόρφωσης η οποία θα πρέπει να ενσωματώνει την οδηγία eco-design. Σαφώς βέβαια όλα αυτά έχουν και μια ειδική βιβλιογραφία που θα πρέπει ο κατασκευαστής να έχει αναρτήσει και να ψάχνει ο ιδιώτης, ο αγοραστής, κατευθείαν στο ίντερνετ και να βλέπει αν πραγματικά αυτά που του πουλάει ο αντιπρόσωπος εδώ είναι και αντιπροσωπευτικά του εργοστασίου. Είναι υποχρεωμένος. Είναι αυτό το λεγόμενο προϊοντικό δελτίο με τα τεχνικά δεδομένα που θα πρέπει να συνοδεύονται σε κάθε συσκευή. Λοιπόν, είπαμε για το 45 decibel, το 2018 θα είναι 40, το 0 kW σε σχέση δηλαδή, με το φυσικό αερισμό θα γίνει μείον 20, θα πρέπει να γίνει χαμηλότερο. Είπαμε επίσης στο κομμάτι ότι είναι υποχρεωτικό το VSD, το inverter, ανάπτυξη υποχρεωτική, ανάπτυξη bypass και alarm filter, επίσης για τις διπλές, μιλάμε πάντα για τη διπλή ροής, alarm filter είναι υποχρεωτικό. Η μονάδα αυτή δεν την παίρνουμε μόνο για την ανάπτυξη, την παίρνουμε και για το indoor air quality που μας προσφέρει. Στην ουσία εγώ αυτό πουλάω. Η ανάπτυξη θα είναι δεδομένη για μένα. Αυτό που προσφέρω είναι το indoor air quality. Και αυτό είναι κάτι που ιδιαίτερα εσείς φοιτητές πρέπει να το σπουδάσετε, να το διαβάσετε καλά και να το καταλάβετε, γιατί αυτό είναι το ψωμί από εδώ και πέρα. Αυτό είναι το ψωμί. Και γι' αυτό αυτές οι μονάδες θα πρέπει να έχουν εύκολο alarm, είτε οπτικό, είτε να αλλάζουμε τα φίλτρα. Πόσες εναλλάκτες έχουμε βρει από τα VRV που είναι σε μια ψευδοροφή, αναγκαστικά γιατί όλοι οι αρχιτέκτονες τα δείτε κρεμάστατα και δεν αλλάζονται ποτέ τα φίλτρα. Αν πάτε και τους δείτε με το καλό,
θα καταλάβετε ότι αυτά που αναπνέουμε είναι πολύ χειρότερα από αυτά που θα έπρεπε να αμετρήσουμε κάποια στιγμή. Αυτά είναι τα ίδια σχεδόν, να τρέξω λίγο παραπάνω. Βλέπουμε πάλι όπου demand παίρνετε μεγαλύτερο bonus. Εδώ βλέπουμε το διπλή ροή, το ταπελάκι της διπλής ροής, ότι έχει δύο πελάκια πλέον. Και η βιβλιογραφία, το προηγικό δελτίο που παίρνει και ο κατασκευαστής. Αυτό είναι το set που λέγαμε προηγουμένως. Ένα δίπλο ταπελάκι θα πρέπει να έχει αυτή τη στιγμή. Και βλέπουμε ότι η Z και το τουλάχιστον να είναι κατηγορία ε ή F, αλλά αρχίζουν, υπάρχουν και άλλες κατηγορίες, εδώ μείωση 42. Κιλοβάτ ανά τετραγωνικό το χρόνο. Και θα το δείτε και στο τέλος, θα σας το πω. Αυτός ο βαθμός έχει να κάνει ότι αν ανοίγαμε ένα παράθυρο σε ένα καλά θερμομονωμένο χώρο, μέχρι και κλείσουμε το παράθυρο, θα χρειαστεί να καταναλώσουμε κάποια ενέργεια. Πόσα βατ είναι αυτά? 50. Παράδειγμα. Αυτά τα βατ, η μονάδα αυτή θα πρέπει να είναι λιγότερο από το 50, ίση ή μείον 20 φορές περισσότερο λιγότερο από το μείον 50. Σε σχέση με το φυσικό αερισμό. Γιατί δεν έχει νόημα να βάλουμε ένα μηχάνημα έξτρα να καίει και άλλη ενέργεια, αν δεν προσφέρει και το αντίστοιχο. Λοιπόν, να ένα προηγικό δελτίο. Αυτό πρέπει να έχει η εταιρεία και αυτό πρέπει να συνοδεύει την επιλογή εσάς των μηχανολόγων, των μελετητών ή αυτό πρέπει να βλέπει ο ιδιώτης πλέον για να να είναι σίγουρος ότι αγοράζει ένα σωστό προϊόν. Εδώ βέβαια υπάρχουν και άλλα, υπάρχουν και την περιοχή ανάλογα σε ποια περιοχή είναι, υπάρχει χρωματισμός, γιατί άλλα demand έχουμε εμείς εδώ και άλλα demand μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, η Νορβηγία, η Σουηδία ή οτιδήποτε άλλο. Μην μας φαίνονται λίγο περίεργα αυτά, έχουν δοθεί σημεία, δηλαδή αν και οι περισσότεροι που βγάλανε το EcoDesign είναι κεντροβόροι, έχουν μπει σημεία και στοιχεία που έχουν να κάνουν με τις μεσογειακές χώρες όπως εμείς και θα υπάρχει και άλλη έκδοση που θα βελτιώσει και λίγο περισσότερα τα στοιχεία αυτά. Πάμε στο πια βαριά χαρτιά, είναι οι κλιματικές μονάδες, δηλαδή οι μονάδες που δεν είναι οικιακές και οι μονάδες που είναι διπλής ροής. Εδώ λοιπόν έχουμε περιστροφικό εναλλάχτη ή counter flow εναλλάχτη. Σαφώς όπως είπαμε είναι υποχρεωτικό. Πλέον όλες αυτές οι μονάδες έρχονται με ισή κινητήρες. Υπάρχουν κατασκευαστές που αν δεν βάλουν ισή κινητήρες δεν μπορούν να γίνουν eco design. Και έτσι δεν μπαίνουν στη διαδικασία καν να αγοράσουν ένα extra inverter το οποίο μπορεί να μας δημιουργήσει προβλήματα. Υποχρεωτική ανάκτηση, υποχρεωτικό το bypass, minimum έχει γίνει ήδη 67% και 73% είναι το 2018. Εδώ έρθω να σας έρθετε σε μια περίεργη σκέψη, γιατί αυτή τη στιγμή ο Κενάκ λέει μεγαλύτερο του 50. Οκ, είναι μεγαλύτερο του 50, αλλά δεν ξέρουμε αν είναι 55 ή είναι 67. Εδώ ο κατασκευαστής, ό,τι αγοράσετε, θα το αγοράσετε στο 67% αναγκαστικά. Βαθμός απόδοσης βγαίνει από ένα συγκεκριμένο τύπο, θα το δούμε και πιο μετά. Και το CFP internally, ανάλογα τα κυβικά, αν πιο μεγάλα, πιο μικρά, βγαίνει από αυτό το τύπο. Μην αγχώνεσαι, δεν σας ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα. Σαφώς βέβαια, LAN filter. Αυτά όλα είναι internally στο πρόγραμμα υπολογισμού του κλιματισμού. Στο round around coil τα πράγματα είναι λίγο πιο χαμηλά, 63-68. Τώρα, αυτή είναι μια ας πούμε τυπική κλιματιστική μονάδα. Στο EcoDesign δεν τον ενδιαφέρει τα στοιχεία, τα τάμπερ, δεν τον ενδιαφέρει τίποτα, τον ενδιαφέρει μόνο αυτό το κομμάτι. Οι ανεμιστήρες, τα φίλτρα και η ανάκτηση. Δεν λαμβάνονται υπόψη τα υπόλοιπα στον υπολογισμό, στο να πάρεις εσύ. Υπάρχει λοιπόν το CFP, το internal και το τελικό CFP. Εδώ γίνονται κάποιες πράξεις. Εδώ θα σας πω ότι μέσα από τις πράξεις μπορείτε να πάρετε το ε είναι η θετική αποζημίωση για το heat recovery system, δηλαδή αν εσείς υπολογίζετε ή ο κατασκευαστής δώσει αδεία 68, δώσει 75%, παίρνετε bonus. Αν επίσης δεν έχετε ξεχάσει και δεν πήρατε φίλτρα, αφαιρούν οι bonus. Αν βάλετε καλύτερα φίλτρα, έχετε σαφώς, είναι απαραίτητα τα φίλτρα και συγκεκριμένα φίλτρα μη 5 και μη 5 και 7. Οπότε ανάλογα πώς το σχεδιάζετε ή τι θα πάρετε, σας δείτε και διαφορετικά νούμερα. Πάλι είπαμε ότι όλα αυτά γίνονται internal, απλώς να ξέρετε καμιά φορά όταν θα πάρετε κάτι, τι ακριβώς έχετε αγοράσει. Νομίζω να μην σας πλατιάσω με αυτό. Εδώ βλέπουμε τα CFP που όσο πάνε κατεβαίνουν, ήταν δηλαδή για μια μονάδα 2 κυβικά ένα σεκόν περίπου στα 1000, στα 900, θα κατεβεί στα 800, δηλαδή 0,8 και για μονάδες rack κατεβαίνει λίγο πιο πάνω. Ένα παράδειγμα λοιπόν είναι ότι εδώ διαλέξαμε έναν ελάχτη ο οποίος είχε 69 από τα 67, άρα πήρε παραπάνω στον τύπο
και έτσι έβγαλε αυτό το νούμερο. Πήρε παραπάνω. Εδώ είναι αυτό που λέγαμε, ότι σε περίπτωση που έχουμε όλα τα φίλτρα, το F δεν λαμβάνεται υπόψη, οπότε είναι 0, ενώ στην άλλη περίπτωση προσθέτεται, προσθέτεται νούμερο και χαλάει τον τύπο. Κάπως έτσι βγαίνει και το τελικό. Λοιπόν, εδώ πάλι έχουμε να κάνουμε με το πρόγραμμα επιλογής. Όταν επιλέγετε ένα, όταν κάνετε κάποιες επιλογές κλιματιστικών μονάδων, οι κατασκευαστές των κλιματιστικών μονάδων οφείλουν στο πρόγραμμα επιλογής να βρίσκουν, να αναφέρουν αν είναι approved ή not approved η μονάδα που διαλέξατε. Σε μερικά μπορεί να δείτε και warning, γιατί εσείς δεν διαλέξατε να πάρετε εσείς κινητήρες, αλλά διαλέξετε την inverter, άρα σας προειδοποιεί να βάλετε την inverter. Και βέβαια έχει και όλα τα χαρακτηριστικά που προαναφέραμε για να είναι αξιόπιστο το πρόγραμμα επιλογής. Αν δεν το βρείτε αυτό ή το βρείτε με διαφορετικά περίεργα και μπερδεμένα, πάω να πει ότι οι κατασκευαστές ακόμα μπερδεύεται μεταξύ Eco Design και μη. Αυτό είναι μια φόρμουλα που πρέπει να βρείτε και αυτό είναι μια φόρμουλα που θα πρέπει να ζητάτε κι εσείς αν κάποια στιγμή είστε υπεύθυνος σε ένα έργο να παραλάβετε και ο κατασκευαστής σας έφερε ένα προϊόν ότι είναι αναζουμένο στο Eco Design. Δεν υπάρχει κάποια δήλωση που κάνει ο κατασκευαστής. Αυτή είναι η δήλωση που έχει το πρόγραμμα και βέβαια το έχει και αναρισμένο στην προεδρικό δελτίο του. Όπου αναφέρονται τα πάντα που είπαμε προηγουμένως, για να ξέρουμε ακριβώς τι αγοράζουμε και στην ουσία, όπως κάνετε σε μια τηλεόραση που διαβάζετε τα χαρακτηριστικά της, όπως κάνουμε σε ένα ψυγείο που διαβάζουμε τα χαρακτηριστικά της ή σε κάτι άλλο που διαβάζουμε τα χαρακτηριστικά, έτσι και εδώ διαβάζουμε τα χαρακτηριστικά. Και λέμε, α, είναι μόνο 1,17, α, είναι πολύ. Εγώ στην Κύπρο πήγα και με ακυρώσανε. Φίλε μου, λέει, συγγνώμη, είναι πολύ αυτό, θέλουμε κάτι πολύ λιγότερο. Έχεις κάτι λιγότερο. Επέλεξα κάτι άλλο, με προτιμήσανε. Γιατί αυτοί διαβάσανε αυτό εδώ. Πώς είναι το CFP, πώς είναι η κατανάλωση, γιατί πλέον παίζει ρόλο η κατανάλωση. Αν θέλουμε να έχουμε green buildings, όλα αυτά που αναφέρουμε όλο τον καιρό, μην ξεχνάτε ότι η κατανάλωση είναι σημαντική και μην ξεχνάτε επίσης ότι ο αρισμός σας είναι ο κλέφτης του κλιματισμού. Ο αρισμός είναι ο κλέφτης του κλιματισμού. Ο αρισμός είναι τα κύρια φορτία σας και βέβαια και ο κλιματισμός. Αλλά πρέπει να ρίξουμε λίγο περισσότερη σημασία σε σχέση με τη σημασία που δίνουμε τώρα, γιατί είναι σημαντικό. Λοιπόν, τώρα για τη σήμανση. Το είπαμε λίγο πολύ και στη ότι πρέπει να υπάρχει μια λίστα αποτεχνική ή ότι πρέπει να υπάρχει δήλωση μόρφωση και όλα αυτά. Είναι σημαντικά. Θα πρέπει να τα ψάξετε. Όλα αυτά πρέπει να αναφέρονται. Καινούργιοι όροι, καινούργιοι τύποι, όλα αυτά. Το annual είναι σημαντικό και αυτό που συγκρίνουμε πολλές φορές και όταν κάνουμε κάποια μελέτη. Πρακτικά τώρα, αυτό που σας έλεγα. Παλιότερα, όταν διαλέγαμε μια κλιματιστική μονάδα, λέγαμε ότι δεν πειράζει, μπορεί να έχουμε και 3 μέτρα ταχύτητα. 3 μέτρα ταχύτητα, ίσως η μονάδα ήταν λίγο καλή. Πήγαινε κάπου εδώ, ίσως. Τώρα με 3 μέτρα ταχύτητα δεν την κάνεις ούτε ύψιλο. Πρέπει να κατεβείς, να πας 1,6, 1,8, 1,4. Τι σημαίνει αυτό, ότι μεγαλώνει η μονάδα. Το ίδιο το efficiency, το ίδιο και τα πασκάλ. Τα πασκάλ έχουν σημαντικό ρόλο. Όταν σχεδιάζετε, προσέξτε τη στατική σας, προσέξτε τα εξαρτήματά σας. Το ίδιο βέβαια και internal μέσα στις κλιματιστικές μονάδες. Ένα πασκάλ, 2,5 ευρώ. Έτσι έχουμε μετρήσει. Κάθε λοιπόν πασκάλ που βλέπετε, μπορείτε να δείτε και πόσο καταναλώνει. Με τη σημερινή τιμή της ηλεκτρικού ρεύματος. Γι' αυτό και οι μονάδες γίνονται πιο πλούσιες, για να έχουν λιγότερα πασκάλ, αλλά και εσείς και φτιάχτε πιο πλούσια δίκτυα, αν θέλετε, ή λιγότερα εξαρτήματα. Τα πασκάλ τι σημαίνει, μεγαλύτερο κινητήρα, έτσι. Τα βασικά λοιπόν ήταν το SFP, internal και τη μονάδα, το 100% τη ανάκτηση, το ποσοστό τη ανάκτηση με την οπού, η ταχύτητα, η εκτόση πίεση, ο βαθμό απόδοση των φίλτρων, ο έλεγχο του ανεμιστήρα και τη κλιματική μονάδα και βέβαια τα ταμπελάκια που θα πάρετε πέρα από το Eurovent, που το Eurovent έχει να κάνει με την κατασκευή τη μονάδα. Λοιπόν, τι παίρνουμε, τι είχαμε και τι χάσαμε. 2016 Energy Class, χαμηλότερη εσωτερική πτώση πίεση, 20% μεγαλύτερη μονάδα, επίπτωση 10% μεγαλύτερη από τύπο της μονάδας. Ενώ το 18 που έρχεται σύντομα, θα έχουμε 30% μεγαλύτερη διάσταση μονάδας, επίπτωση 15% μεγαλύτερη από τύπο. Έχουμε λοιπόν κάποια βαντάζ και κάποια δυσαβαντάζ. Αποδοτικότεροι κινητήρες, αποδοτικότεροι ανεμιστήρες, η πτώση πίεση πρέπει να μικρύνει, μεγαλώνει η απόδοση ανάκτηση, μεγαλώνει το μέγεθος της μονάδας, υπάρχει πλέον θερμοκρασιακός έλεγχος. Υπάρχει έλεγχο στο φως, στους ανεμιστήρες, όλα αυτά. Και υπάρχει και ένα παραθυράκι που είναι λίγο λογικό για την περίπτωσή μας.
Αν έχετε μια μονάδα που παίρνει 10% μόνο φρέσκο, δεν χρειάζεται να βάλετε ένα λάχτη. Okay. Και επίσης και βρίσκουμε και ένα άλλο παράθυρο. Αν ο χώρος ο οποίος είναι να μπει η κλιματιστική μονάδα δεν είναι occupied, δεν είναι με κόσμο δηλαδή, μπορεί να είναι μια βιομηχανία, ένας χώρος κάτι παταβιών ή κάτι άλλο, και εκεί δεν χρειάζεται να ληφθεί υπόψη, γιατί δεν έχει να κάνει με τον κόσμο. Αυτά είναι που ζητάμε, online catalog τυπωμένα, για να ξέρουμε ακριβώς ότι η εταιρεία που θα σας δώσει το προϊόν είναι σε άμεση εφαρμογή με το eco-design. Αυτά είναι κάποια site που μπορείτε να βρείτε κάποια πραγματάκια για να σας βοηθήσουν, τόσο να αφορά το Validation Unit, αλλά όσο και το Residential. Το Residential δεν το έχουμε συναντήσει, παρόλα αυτά σας λέω και εδώ κυρίως στην περιοχή της Μακεδονίας είναι απαραίτητο, σιγά σιγά. Εγώ ξεκίνησα να τα πουλάω κυρίως σε σπίτια τα οποία έχουν παιδιά με άσμα. Μετά το έδωσα σε σπίτια που έχουν προβλήματα με υγρασίες. Τώρα τα δίνω στα κλειστά σπίτια γιατί είναι τελείως μονωμένα και κυρίως βέβαια στα passive house τα οποία είναι υποχρέωση. Είναι ένα βαντάζ. Εντάξει, βέβαια και ο φυσικός αριθμός καλός, αλλά όλα αυτά. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Δώρο. Λοιπόν, έχω και πιστεύω. Πώς είναι αυτό. Ακούω. Μια ερώτηση μπορώ να κάνω. Παρακαλώ. Και δύο. Τι αφορά ρυθμίσεις και το όχι ανάκτηση για εφαρμογές αναγκοφορίας 10%. Αν έχεις ένα ποσοστό νοπού. Είναι επιταγή, δεν γράφεται από σένα στο ECO-Design. Τι είναι αυτό. Είναι θέματα τα οποία συζητηθήκανε μετά και είπαν ότι αφού έχω μόνο 10% νοπού, γλιτώνω κάτι αν βάλω ανάκτηση. Μετά που μετά. Αφού βγήκαν οι οδηγίες, γίνονται συζητήσεις πάνω στις οδηγίες για να βελτιωθούν. Και μέσα στα παράθυρα της οδηγίας, ας το πω έτσι, μπήκαν και κάποιοι νέοι όροι με πιο ψηλά γράμματα, ας το πω έτσι. Γιατί πραγματικά όταν έχεις ένα 10% νοπό, δεν έχεις λόγο να βάλεις ένα άλλο λάθος. Είναι εις βάρος, ας το πω έτσι. Ευχαριστώ. Αναφερθήκες πριν για το γεγονός ότι κάνουν κάποιους ελέγχους, έργα, ΕΣΠΑ κλπ. Τελικά, κάτι το οποίο δεν είναι σύμφωνα με το eco-design υπάρχει στην αγορά. Εδώ ξεκινάμε από... Δεν θα έπρεπε να μην μπορείς να το βρεις. Ναι, υπάρχει στην αγορά. Υπάρχει στην αγορά γιατί δεν υπάρχει έλεγχος. Και στην προηγούμενη παρουσίασή μου ρωτήσανε, είμαι υποχρεωμένος να αγοράσω κάτι. Και τους είπα, αυτή τη στιγμή δεν σε ελέγχει κάποιος. Υπάρχει η τέταρτη διεύθυνση, η Ευρώπη υπάρχει ένας κατάλογος που λέει ποιος είναι υπεύθυνος να περάσει το eco-design, την οδηγία δηλαδή, γιατί είναι οδηγία ευρωπαϊκή και είναι νόμος πλέον, ας πούμε, δεν είναι κάτι, ναι. Μπράβο. Άρα, τη στιγμή που υπάρχει συμμόρφωση, υπάρχει δεν έπρεπε να έχει εξαφανιστεί από την αγορά οτιδήποτε δεν είναι σημαντικό. Θα έπρεπε, αλλά από τη στιγμή που ο έμπορος δεν έχει κάποιον έλεγχο και μπορεί να φέρει από την Τουρκία. Όχι. Το παλαιό στόκ έχει τελειώσει. Η περίοδος αγοράς δεν μπορεί να έχει ένα στόκ από το 2015 και ακόμα να το πουλήσεις. Αυτό είναι απλώς ένα παραθυράκι να σου πει, αλλά όταν εσύ πας και επιτεθείς τη μονάδα και την καταλάβεις ότι είναι φρέσκα, δεν την καταλάβεις. Άρα μετά μπορείς. Λέω λοιπόν ότι υπάρχει εδώ υπεύθυνο γραφείο, η τέταρτη διεύθυνση ανάπτυξης, το οποίο αν πάει να το βρεις, όποιος πάει να το πει, καλό θα είναι να κάνει μια κίνηση. Εγώ που πήγα να το βρω, μου λέει φίλε, εγώ είμαι στο 2007, ήμουν τώρα το 2014 και το 2016. Αλλά κυνηγείται αυτό το θέμα. Μα όλα αυτά όμως, επειδή υπάρχουν υπηρεσίες οι οποίες ενδιαφέρονται, όπως είστε και εσείς εδώ κτλ., όλο αυτό το πράγμα και δεν μπορεί να αγοράσει κάτι άλλο αναγκαστικά, υπάρχουν υπηρεσίες. Δηλαδή η ιστορία με τους λεύτε συμπίκνωση. Ναι. Δεν θα μπορεί να τον βρει. Δεν θα μπορεί να τον βρει. Παρ' όλα αυτά. Γιατί τα άλλα μπορεί και τα βρίσκει από αυτό. Όχι. Ναι. Και του λεύτε συμπίκνωση. Άμα θε, βρίσκει και κλασικό λεύτα. Δεν είναι απαραίτητο να πα ο λεύτη συμπίκνωση. Άμα θε και ζητήσει κάποιο λεύτη, μπορεί να τον βρει. Δεν είναι ότι όλη η αγορά γύρισε ξαφνικά εκεί. Δεν υπάρχει εντελώς, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό που λέμε το έλεγχο στην Ελλάδα. Αν υπήρχε ο έλεγχος, ο άμεσος έλεγχος. Η ευθύνη πιανού είναι. Είναι και η ευθύνη βασικά. Είναι του ιδιοκτήτη που δεν το ψάξε καλά. Όχι, ο ιδιοκτήτης μπορεί να κινήσει το νήμα και να πει: έλα εδώ, έμπορε. Εγώ έπρεπε να πάρω συμπίκνωση και δεν μου έδωσε. Γιατί δεν μου το πες. Αυτό. Γιατί δεν μου το πες, ας πούμε, και μου βάλες κάτι άλλο. Μπορεί να ξεκινήσει από εκεί. Μπορεί να ξεκινήσει από το. Να το πω λίγο χοντρά, από το Ρουφιανελίκη. Εγώ, σαν εταιρεία, επειδή δεν θέλω να χάνω πωλήσεις, να κατηγορήσω εσένα ότι κάποιος πώλησες και να στείλω κάποιον εκεί για να κάνω.
Να το κάνω κάπως έτσι αυτό. Okay. Μπορεί να ξεκινήσει από το Τελωνείο. Έχω ακούσει ότι υπάρχουν, δηλαδή γίνανε δύο έλεγχοι σε κλιματικές μονάδες που ήρθαν από το εξωτερικό, ας το πω έτσι. Τώρα δεν ξέρω αν οι έλεγχοι ήταν κυρίως τυπικού χαρακτήρα για τα μοτέρ ή κάτι άλλο, τα ηλεκτρομαγνητικά ή ξέρω εγώ τι, ή ήταν επί τούτου. Πάντως δεν έχουμε καμία πληροφορία αυτή τη στιγμή κατά πόσο ο έλεγχος αυτός είναι εφικτός. Σε άλλα κράτη είναι φόβος και τρόμος. Εδώ ελέγχουν ξαφνικά έναν τύπο που πάει να βάλει ένα σπιτάκι στο σπίτι του και κατηγορούν τον ιδιοκτήτη γιατί έβαλε παραπάνω μέτρα από όσα έπρεπε. Και ένα τελευταίο σύντομο. Αλλά υπάρχει εκεί, εδώ υπάρχει ένα. Μου βοηθάει λίγο η ερώτηση σα, κύριε Κωστά. Είναι γιατί όταν ας πούμε ένα δημόσιο έργο που γίνεται φέτος έχει μια προδιαγραφή από ένα κενάκι το οποίο λέει μέχρι στο 50% έρχεται σε μια δυσκολία τώρα ο κατασκευαστής γιατί πήρε ένα 50% και το βρήκε 55% με τον επιβλέπον ο οποίος λέει φίλε δεν έχεις έκτο design και λέει ο άλλος και τι με νοιάζει εμένα έχω 55% αφού το κενάκι μου λέει 55% γιατί η υποδιαγραφή ήταν παλιά και έρχονται σε μια αντιπαράθεση γιατί ο κατασκευαστής θα πρέπει να πει θες έκτο design βάλε 30% πάνω στην τιμή και το σχολείο δεν έχει να το δώσει αυτό ΕΣΠΑ και λέει δεν πειράζει βάλε κάτι άλλο και τελειώνει η υπόθεση. Έχουμε συχνά σε τέτοιες ερωτήσεις ας πούμε, και από το ΟΣΚ και από άλλες υπηρεσίες ότι τι γίνεται, εγώ πώς θα μπορούσα να καλύψω το πλάτι μου ζητώντας eco-design αφού μόνο eco-design υποτίθεται πρέπει να πουλάς, αλλά ο κατασκευαστής ήρθε και μου έδωσε φρέσκα μονάδα από την Τουρκία, δηλαδή η περσινή μονάδα, φετινή μονάδα, ας το πω έτσι, η οποία δεν ήταν eco-design. Ή γιατί ίσως είναι και καλά, γιατί ορίστε, μου λέει, ορίστε, και να, μια χαρά είμαι, δεν έχω πρόβλημα, αυτή ήταν η υπογραφή. Γι' αυτό όλα αυτά πρέπει να αναγνωριστούν γιατί δυστυχώς. Ερχόμαστε σε μια αντιπαράθεση. Κάποιοι τρελοί, εγώ και 10 άλλοι και 3 άλλοι, μιλάμε για eco-design. Και κάποιοι άλλοι, μέσα στην οικονομική κατάσταση, σου λέει: αφού είμαι εντάξει, τύπο, είμαι με τα παλιά χαρτιά και είμαι OK, δεν έχω πρόβλημα. Και υπάρχουν και οι ενδιάμεσοι, οι επιβλέποντες και αυτοί που θέλουν να κάνουν το καλύτερο, οι οποίοι έρχονται με λίγο δεσμευμένα χέρια. Όταν εγώ έρχομαι και λέω: συγγνώμη, δεν μπορώ να πουλήσω μία eco-design, ποιο το θέλει τώρα, τι μου λες τώρα, εγώ αυτή την πληροφορία. Γι' αυτό λίγο αυτά πρέπει να γίνονται λίγο πιο. Ναι, ναι. Η ιστορία με τον μηχανικό αερισμό μέσω γονάδων αυτού του τύπου δίνει στην αγορά τη δικιά σα ένα φοβερό. Ο Κενάκ, μάλλον. Ο Κενάκ. Δεν θα το λέω ο Κενάκ. Είναι ένα φοβερό όπλο. Δηλαδή στο να κερδίσει αγορές. Έχει ένα τρελό πράγμα μέσα που δεν το έχει ο Κενάκ. Δηλαδή δεν υπάρχει στην νομοθεσία, στον νόμο ο Κενάκ. Αλλά υπάρχει τεχνική οδηγία. Ναι. Και υπαγορεύεται. Σαν απέτηση, όποιο κτίριο υπάρχει του τελευταίου τομέα να έχει μονάδες ανάκτησης, να έχει δηλαδή μηχανικό αερισμό. Αυτό είναι μεγάλο βάρος. Αυτό είναι, εκτός από ότι σας δίνει ένα μεγάλο όπλο για να πω, είναι όμως μια παλαβομάρα. Αυτό εδώ το πράγμα ειδικά για τη χώρα είναι ένα τρελό πράγμα. Τρελό. Δηλαδή είναι τρελό πράγμα να έχεις ένα μαγαζί 30-40 τετραγωνικά και να υποχρεώνεις τον άνω γιατί αυτό λένε οι ερμηνευτικές εγκύκλοι και η τεχνική οδηγία αυτό το πράγμα. Και να του λες τώρα, θα βάλεις σόν και καλά στην Ελλάδα, θα βάλεις σόν και καλά εναλλάκτης ανάκτησης. Γιατί το θεωρείς ότι είναι περιττό. Αυτός που έχει αυτό το καφενείο, ας πούμε, με 30 τετραγωνικά, όχι το... ένα καφενείο, δεν θα έχει ένα καφενείο. Όλο επιτοκινής τομέας δεν είναι μόνο ναι. Καφενείο. Τι θα είναι. Επιτοκινής τομέας είναι οτιδήποτε. Ένα γραφείο. Ένα γραφείο. Δηλαδή είναι παλαβό, είναι τελείωστερο. Να ξαναπεί, σε μονά γραφεία δεν πάει κανένας να βάλει ένα λάχτη σε ένα μονό γραφείο. Αλλά είναι δηλαδή. Υποχρέωση της νομοθεσίας. Είναι υποχρέωση. Σε ένα κτίριο γραφείο θα βάλει, αλλά σε ένα. Κάποιος τρελός βρέθηκε. Κάποιοι βρέθηκαν εκεί και πήραν αυτό το πράγμα έτσι αυτή τη στιγμή. Όχι, δεν ήταν ακριβώς έτσι. Οι μονάδες ανάκτησης ήταν γιατί δεν θέλαμε, δεν θέλουν. Είναι γνωρίζει πολύ καλά ότι μετά το κομπρεσέρ, ο ανεμιστήρας, είναι ο δεύτερος καταναλωτής, έτσι. Ο δεύτερος καταναλωτής στην Ευρώπη είναι μετά το συμπιεστή. Ο κινητήρας και ο ανεμιστήρας. Σκεφτείτε πόσους ανεμιστήρες υπάρχουν σε ψυγεία, σε. Έναν αυτό. Δεύτερον, ο αερισμός θα χρειαστεί να πετάξει ένα φορτίο, το ξέρεις πολύ καλά. Αυτό το φορτίο δεν μπορεί να το πετάς ελεύθερα, γιατί πρέπει κάποια στιγμή να το κλιματίσεις. Πώς θα το κλιματίσεις, με ένα κομπρεσέρ παραπάνω. Άρα ο εναλλάχτης είναι must. Όταν πας στη Γερμανία και βλέπεις ένα κλαμπάκι το οποίο έχει μόνο εναλλάχτη και βάζει και ένα στοιχειάκι νερό από μια θέρμανση και δουλεύει μόνο με αυτό, ενώ εμείς δουλεύαμε βάλε δύο πεντάτονα μωρέ 100% οπό και δεν τρέχει τίποτα, έχει νόημα. Γιώργο, ξεκίνησαν να φτιάχνονται σχολεία. Έχει νόημα. Στην Κρήτη. Ναι. Σχολεία. Ωραία, τα σχολεία στην Κρήτη. Τα δημοτικά σχολεία ναι. Με 4-5 αίθουσες. Ναι. Τα οποία υποχρεωτικά από αυτό το πράγμα πρέπει να έχουν μηχανικό αερισμό και εξαερισμό. Τη στιγμή που στη Βόρεια Ευρώπη για τα αντίστοιχα κτίρια δεν υπάρχει αυτή. Όχι, υπάρχει. Ιδίως τίποτα, με συγχωρείς. Δεν υπάρχει οδηγία.
Δεν υπάρχει υποχρέωση, υπάρχει όμως οδηγία, γιατί εκεί πλέον βασίζονται στο indoor quality. Όχι όμως υποχρεωτική, εδώ είναι υποχρεωτική. Για μένα πέρα από το εμπορικό κομμάτι, το θεωρώ ιδιαίτερα για τα σχολεία, βρεφονιακού σταθμού κτλ. Σε αυτό που είπα και προηγουμένως, το κομμάτι του αναλάχνη το θεωρώ κυρίως ποιότητα αέρα και όχι η ανάκτηση της ενέργειας του απαγόμενου αέρα. Όσα σχολεία που όλοι έχουμε λίγο πολύ καταλάβει, έχουμε δει τα παιδιά μας κτλ. Το περιβάλλον είναι ορθυγινό. Ο εναλλάχτης θα φέρει το φρέσκο αέρα. Άθλιο είναι το περιβάλλον, το να μην χρησιμοποιείς. Δηλαδή, ποιότητα αέρα μηδέν. Τα παιδιά, άμα το αρρωστήσει το ένα, αρρωστούν και τα άλλα. Μια πολύ καλή δουλειά για μένα είναι όταν πουλάω εναλλάχτες στα φαρμακεία και σε οδοντιατρία. Όταν πάει σε ένα οδοντιατρίο που άλλο έχει τα δέντια και έχει καταλάβει τι αναπνέει και έχει ένα 300 σπιτάκι, ένα σπιτάκι 9.000 BTU. Θα μου πει όχι, θέλω τον ένα αναλάχθηκε να μου φρεσκάει τον αέρα. Αυτό πουλάνε περισσότερο εκεί. Είναι υποχρεωτικό. Εντάξει, μπορεί να φαίνεται too much. Το καλύτερο που διορθώθηκε είναι ότι βάλανε τον bypass. Γιατί δεν είχαν bypass όλο τον καιρό. Το bypass είναι must. Εγώ το θεωρώ. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν τόσο τρελό. Γιατί έτσι αλλιώ δεν πάει να βάλει τώρα σε ένα μονογραφείο, σε ένα μονό κατάστημα. Δεν μπορεί να είναι γενικό. Εντάξει. Δεν μπορεί να είναι υποχρεωτικό. Ναι, αλλά και το. Πώ θα το μεταφράσει. Δηλαδή τώρα να ξαναμιλάμε. Μετά θα ανοίξει διάφορα παράδειγμα. Θα ανοίξει διάφορα παράδειγμα. Δεν ανοίξει τίποτα όπως μεγαλώσαμε εμείς. Το σχολείο είναι υποχρεωτικό. Το σχολείο είναι υποχρεωτικό. Και συγγνώμη, εκεί στο σχολείο δεν βάζουν και τίποτα κεντρικά συστήματα. Βάζουν ένα λαχτάκι του τέτοιου, το οποίο μετά από λίγο δεν έχει διαλυθεί κιόλας. Το έχετε δει, το ξέρετε. Δεν πάνε να βάλουν κανένα κεντρικό, γιατί αν δεν με αφήνει ο αρχιτέκτονας, δεν με αφήνει ο ένας, δεν με αφήνει ο άλλος, ή ξέρω εγώ πού να βάλω τα κανάλια, θα τα βανταλίσουν κτλ. Δεν υπάρχει και σέρβις, δεν υπάρχει και τίποτα. Μια ερώτηση. Για αυτό το μείον 30, μείον 20 κιλοβατόρες στον τετραγωνικό μέτρο. Ναι. Που ήταν αυτές οι ιστορίες ότι πόσο είναι το αντίστοιχο του αέρα, του φυσικού αερισμού. Ναι, να το ξαναπώ. Αυτό το ένα από το. Δηλαδή, συγγνώμη, ούτως ή άλλως αυτόν τον όρο. Σε σύγκριση με ποιο σύστημα είναι το σύστημα. Το ΣΕΠ είναι αυτό. Μείον μικρότερο 20 κιλοβατόρες. Την καταναλωσκόμενη ενέργεια του ανεμιστήρα. Αυτό είναι ο οργάνωμα. Εδώ έχουμε την κατανάλωση ενέργειας για την αποζημίωση απολειών θερμότητας στο χτίριο λόγω του φυσικού αερισμού. Τι θέλει να πει αυτό τώρα, ότι αν είχε ανοιχτά παράθυρα, όταν τα έκλεινε, θα έκυγε για να τον επαναφέρει. Με το ίδιο σύστημα. Είχε ένα σύστημα θέρμανση. Με το ίδιο σύστημα. Άλλο σύστημα. Όχι, το ίδιο σύστημα. Είχε ένα λέβητα. Αν είχε παράθυρα, κρυώνει χώρο. Αυτή την ποσότητα του νοπού. Όχι ποσότητα. Ανοίξει το παράθυρο. Από 22 που είχε σπάσει, κρύωσε ο χώρο, πήγε 18. Το ξαναφέρνει από το 18 στι 22. Τι έκαψε. Στο Δέλτα Ταφ. Όχι, όχι, παράδειγμα, στο Δέλτα Ταφ. Είναι ποσότητα. Μπαίνει στα κιλοβάτ του Λέβητα. Φορτίο αερισμού. Μπαίνει στα κιλοβάτ του Λέβητα. Ότι ο Λέβητα ξαφνικά ενώταν 22, μια ξεκούραστο, ξαφνικά μπήκε και δούλεψε για να πάρει από το 18 να το κάνει 22. Άρα έκαψε κάποια ποσότητα. Ποια είναι αυτή η ποσότητα που έκαψε, τόσα κιλά πετρέλαιο. Ή αν ήταν ένα κλιματισμό, τι θα έκαιγε, τόσα κιλοβάτ, 2 κιλοβάτ, 3 κιλοβάτ. Σου λέει τώρα αυτός, ότι εσύ δεν επιτρέπεται να καταναλώσεις περισσότερα από τα 3 κιλοβάτ. Πρέπει να είσαι πολύ λιγότερος. Για να κάνεις τι. Όταν έχεις την ανάκτηση, δηλαδή η κατανάλωση που υποτίθεται όταν έχεις την ανάκτηση. Όταν έχεις μηχανικό αερισμό, δεν είναι απαραίτητο να ανοίξεις το παράθυρο. Για τους ανεμιστήρες σου. Ναι, ναι. Όταν ανοίξεις, δεν είναι υποχρέωση σου να ανοίξεις το παράθυρο, γιατί υποτίθεται φαίνεις φρέσκο αέρα μέσα. Δεν το. Συνεχίζω να μπορώ να το καταλάβω και με ενοχλούν πάρα πολύ το μείον. Το μείον 21 βαθμός είναι. Όχι, δεν ξέρω τι είναι. Πάντως αυτό που μου δείχνεις εκεί είναι μείον ενέργεια. Τι πάει να πει μείον ενέργεια. Αν εσύ, σαν εξοικονόμηση εννοείται. Αν εσύ έκαιγες 2 κιλοβάτ ενέργεια για να διαρθώσεις το 22, από το 18 στις 22, στο όσο πιο απλά, δηλαδή προσπαθώ να το. Μην δεσμεύεσαι γιατί δεν θα κάνω. Εμένα αυτό προσπαθώ να πω. Εγώ όταν δουλέψω. Αυτές οι εντυπώσεις όπως. Οι λεύτες συμπύκνωσες που λέγανε 130% απόδοση, 120% απόδοση. Τι πάνε να πει αυτό το πράγμα. Και μετά σου εξηγούσαν τι εννοούσαν. Να σε βοηθήσω. Αλλά η θερμική απόδοση δεν μπορεί να ξεπεράσει το 100%. Ένας οικιακός αερισμός δουλεύει 24 ώρες. Μα για τίποτα. Εγώ αυτό λέω ότι τα μηνύματα. Να αντιλαμβάνομαι τη σύγκριση, αλλά το μήνυμα που περνάει. Το μήνυμα, είναι. Δεν υπάρχει κάποιο μήνυμα εδώ. Εδώ λέει ότι ο κατασκευαστής εγώ. Πρέπει να δουλέψω με μια παραδοχή, πρέπει να βγάλω ένα μηχάνημα το να μην καίει περισσότερο από την ενέργεια, όταν δουλεύει, να μην καίει περισσότερο
από αυτό που θα χρειαζόταν να καταναλώσει ένα συμπιεστής. Αυτό λέει αυτός. Γιατί άμα είναι να κάψει περισσότερο, τότε όπως και στο κενάκι έρχεσαι και λες, έχω βάλει έναν μυστήρα, άρα ο μυστήρας πρόσεξε μου άλλα 35 βατ, πρόσεξε μου άλλα 30 βατ, άλλα 50 βατ. Εδώ σου λέει ότι εγώ θα κοιτάξω να μην καταναλώσω περισσότερο από το ανοιχτό παράθυρο. Είναι σύγκριση με το ανοιχτό παράθυρο στην ουσία. Έχω ένα φυσικό αερισμό και ένα μηχανικό αερισμό. Αν είχα φυσικό αερισμό, έχω κατανάλωση όταν έχω φυσικό αερισμό. Έχω. Άρα το καταλαβαίνουν όλοι το μείον 20 κιλοβατών στο τετραγωνικό μέτρο τι σημαίνει. Γιατί εγώ στο χρόνο, στο χρόνο. Όχι πιο πολύ υποθέτω ότι ο Κώστας λέει ότι το μείον, σου λέει ότι κερδίζεις την κατανάλωση. Δηλαδή το κερδίζεις, ενώ δεν το κερδίζεις. Δεν έχει να κάνει με κέρδος, όχι. Έχει να κάνει ότι αυτός που θα το φτιάξει θα πρέπει να είναι μείον 20 από ό,τι θα καταναλώνει. Ποια εντύπωση μένει όμως, δηλαδή ποια εντύπωση μπορεί να μένει. Εγώ δεν είπα ότι με αυτό σαφώς και είναι λιγότερο, γιατί τα πρακτικά κτίρια δουλεύουν μόνο με αυτό και δεν χρειάζεται κάτι άλλο, μόνο με αυτό και ένα νιαράκι ας πούμε, είναι αποδειγμένο, αλλά με τις συνθήκες του μονωμένου σπιτιού κτλ. Αυτό λέει ότι σαν κατασκευαστής δεν πρέπει φίλε να δουλέψεις, να έχει δηλαδή μεγάλα μοντέρ που θα παράγουν μεγαλύτερη ενέργεια από ό,τι αν θα έκανα ένα φυσικό παράθυρο. Γιατί να βάλω να σε κάνω μηχανικό αριθμό στο σπίτι, αν και λιγότερο να έχω ένα μηχανικό, να ανοίξω το παράθυρο μου. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν είναι ότι πουλήσαμε κάτι το οποίο θα εξοικονομήσει μείον 20. Δεν είπαμε τέτοιο πράγμα αυτή τη στιγμή. Δεν αναφέραμε τέτοιο πράγμα. Είπαμε ότι ο κατασκευαστής και αυτά τα μηχανήματα που θα πρέπει να πουλούνται θα πρέπει να είναι λιγότερο ενεργοβόρα σε σχέση με το αυτό που θα έφυγε σαν να άνοιξε ένα παράθυρο. Και το βρίσκω πολύ φυσιολογικό. Το βρίσκω πολύ φυσιολογικό. Είναι τα σχολεία της κρίσης. Αν ανοίγαν τα παράθυρα τους. Ναι. Εδώ σου λέει μην ανοίγεις παράθυρα για να μην χάσεις την ενέργεια. Κάπως έτσι λοιπόν θα σου λέει μην ανοίγεις και εδώ θα συγγνώμη. Μην ανοίγεις τα παράθυρα γιατί έχεις ένα μηχάνημα το οποίο δεν χρειάζεται να ανοίξει το παράθυρο σου. Αυτό σου λέει. Θα μου πεις τώρα στην Κρήτη, θα πεις στο δάσκαλο μην ανοίξει τα παράθυρα. Δεν θα το πεις ποτέ. Δεν είναι δηλαδή τόσο στο μητάκι το δικό μας, στο να μην ανοίξουμε το παράθυρο μας. Αλλά αν δεν ανοίξει το παράθυρο σου, μην έχεις το κλιματισμό μπροστά σου. Κανένα πρόβλημα. Μην ανοίξει το κλιματισμό, ανοίξει και το παράθυρο. Υπάρχει καλύτερο από το φυσικό αερισμό. Χαίρομαι πολύ. Αλλά μην και σχολείο. Υπάρχει και το φυσικό αερισμό. Μετά δεν ξέρω. Γι' αυτό είπα εγώ το ίδιο. Πολλά παιδιά τα οποία είναι αλλεργικά, παραδείγματι στην άνοιξη στο αυτό, το αντιμετωπίζει διότι φιλτράρει το αέρα. Γι' αυτό σα το είπα από την αρχή ότι αυτό που πουλάμε σε αυτή την περίπτωση είναι κατά βάση το ίδιο το αέρα. Σα το είπα από την αρχή. Και το λέω ένα άνθρωπο που έχω βροχικό άσμα από 5 χρόνια. Και έχω καταλάβει τι θέλει να πει, πρέπει να έχει ένα σπίτι και ένα οτιδήποτε. Γι' αυτό λέω το πρώτο που κοιτάμε είναι το indoor quality και σαφώς βέβαια όλα αυτά που γίνονται. Απορίες. Επειδή είδα και μια εκδήλωση στην Αθήνα λόγω του έργου του κ. Κρασπίνο, το τμήμα των δημοσίων προμηθειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, κάνουν το κοιμηδίσιο και το εισιδής του ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς, αν ναι. Κάνει πιλωτικούς διαγωνισμούς με πράσινα κριτήρια μέσα. Μάλιστα. Δημόσιους διαγωνισμούς. Mm-hmm. Αυτό το Eco Design Label, δεν μπορώ να διαβάσω κιόλας και το πρότυπο στο ΣΑΡΑΕ, δεν το τώρα το πήρα. Έχει θεωρείται, ας πούμε, σαν πράσινο κριτήριο, μπορεί σε ένα διαγωνισμό που έχει μέσα πράσινα κριτήρια να ενσωματωθεί ότι μια προδιαγραφή θα είναι το Eco Design. Θέλουμε μυστήρες ή ξέρετε αν έχει πει εδώ στο κοινό της ΑΣΑΕ πρότυπο ή... Της ΑΣΑΕ πρότυπο δεν είναι. Όμως και η ΑΣΑΕ και η Ευρώπη και όλοι οι άλλοι, όλοι οι υπόλοιποι έχουν ίδιο παρανομαστεί να κάνουν τα χτίρια και πράσινα. Και ανάλογα ο καθένας με τις δικές του, αλλά πιστεύω ότι έχουν κοινότυπη βάση, όλοι προσπαθούν να φτιάξουν κάτι. Εδώ είναι το μόνο, είναι από τους, δηλαδή η ΑΣΑΕ μιλάει για τους κανονισμούς που θα πρέπει οι μελετητές να κάνουν και είναι πολύ σωστό. Εδώ το Eco Design έχει πάει κατευθείαν στον κατασκευαστή και λέει δεν θα φτιάξει κάτι αν δεν είναι έτσι. Και σαφώς είναι μέσα στο πράσινο κτίριο. Όταν ας πούμε, βάλει ένα εσύ κινητήρα, ο οποίος μπορεί να δουλεύει σαν μια λάμπα 15 W, όταν, δεν τη όταν ας πούμε, στην ουσία αρκεί 300 W, γιατί να μην βάλει εσύ ένα μυστήρα ή inverter, ας πούμε. Γιατί να μην βάλει ένα demand ventilation σε ένα μυστήρα ο οποίος δουλεύει συνέχεια και πετάει όλη τη θέρμανση που ψήξει έξω. Γιατί να μην κάνει ανάκτηση και να το πετάξει έξω. Αυτά σαφώς είναι green. Γιατί σα το τόνισα και προηγουμένως, ο αριθμός είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Καλός είναι ένα μεγάλο μηχάνημα, μια ωραία μάρκα, ένα καλό VRV, πολύ δυνατό κτλ. Αλλά έχει ένα κομπρεσέρ που καίει. Αν μπορείς αυτό το κομπρεσέρ να το μειώσεις, αυτό πρέπει να προσφέρεις και στον πελάτη σου στο κάτω-κάτω. Καλή ώρα θα βγείτε και θα πάρετε μια δουλειά. Ο ένας θα θέλει ένα κομπρεσέρ 30 kW και ένας έχει πει μεγάλη, θα δουλέψει 4 μήνες με δύο ανεμιστηράκια 500 W. Θεωρώ ότι από εδώ και πέρα θα γίνονται το σχέδιο. Γι' αυτό βάλαμε τα μπελάκια. Πόσο καίει. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν ας πούμε, να πα στην Κύπρο που είναι και αυτή λίγο.
Όχι αρκετά προχωρημένος εμείς. Και να μου βάλουν χέρι ότι φίλε, συγγνώμη, ήσουν πολύ σε κατά. Και που σε μένα που τέλος πάντων το ασχολούμαι με αυτό το άτομα τα τελευταία 15 χρόνια. Όλη η Ευρώπη ψάχνεται για τέτοιες περιπτώσεις. Όλη η Ευρώπη ψάχνεται για τέτοιες περιπτώσεις. Εντάξει, το κομμάτι που αναφέραμε για το ventilation, το μηχανικό, ίσως ακόμα είναι νωρίς να το σκεφτούμε στο σπίτι, αλλά είναι κάτι το οποίο και αυτό χρειάζεται. Για δημόσια, για δημόσια. Για δημόσια. Είναι μονόδρομος. Ένας μονόδρομος ακόμα είναι να οι ενεργειακοί επιθεωρητές να πάρουν μια μεγαλύτερη σοβαρότητα, όσον αφορά δράση ή σοβαρότητα. Και όταν πάνε σε αυτό το κτίριο, να δουν στον κατασκευαστή, έβαλες αυτό που είπες ή έβαλες ό,τι ήταν πιο φθηνότερο, γιατί έτσι έγινε ο διαγωνισμός. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Γιατί γίνονται ενεργειακοί παραβαθμίσεις για να κερδίζονται μόνο τα λεφτά, να ξέρεις, σε πολλά από αυτά. Και κοιτάνε μόνο, α, ωραία, βάλαμε τα φωτάκια μας, βάλαμε ωραίες αντλίες, ξέρω εγώ τι, και τα άλλα πράγματα είναι λίγο χύμα ακόμα. Η σοβαρότητα είναι στον έλεγχο. Και ο έλεγχος πρέπει να είναι απόλυτο μας και από, σωματεία, από το οργάνωση δική σας να πιέσουμε προς όλες τις κατευθύνσεις. Γιατί αυτό που πάσχει και έπασχε η Ελλάδα από όλα τα χρόνια είναι ο έλεγχος. Δεν είχαμε έλεγχο πουθενά. Κάτι για τον έλεγχο. Είναι έλεγχος στα χαρτιά ή έλεγχος ενόργανος. Κανονικά πρέπει να είναι έλεγχος ενόργανος. Δηλαδή όταν παραδείγεις το κτίριο, να βλέπεις σε ακόλουθο το design αυτό που αγόρασες. Είναι οκ. Έχει καλώς. Δεν είναι οκ. Για να πάμε. Από πού το αγόρασες. Αυτό που το αγόρασες σε μένα. Εγώ θα πάω στο εργοστάσιο. Το εργοστάσιο θα κλείσει για κάποιο διάστημα να δει γιατί φίλε δεν το κάνεις έτσι. Και πάει λέγοντας. Σε αυτό και πάλι στο εξωτερικό, ιδιαίτερα στις κεντροπόρες χώρες κτλ. Τα πράγματα είναι και με πρόστιμα. Αρκετά αυστηρά δηλαδή. Δεν είχαν δεύτερη σκέψη. Πρέπει να το κάνουμε, το κάναμε. Τέλος. Φάγανε. Γι' αυτό δεν στο πάω το 2009. Ξεκίνησε από τότε. Και όλα τα εργοστάσια το 2015 πήραν μπροστά μεταξύ Σεπτέμβριο με Δεκέμβριο και ξεκινήσαν και κάναν αυτή τη δουλειά. Εμείς πρέπει με όλες τις κατευθύνσεις, είτε μέσω του ΤΕΕ είτε μέσω του ΚΕΝΑ, να δημιουργήσουμε και εμείς τις απαιτήσεις, τα δεδομένα αυτά, ώστε να μπορέσει να υπάρχει μια ομαλότητα στο σύστημα. Γιατί αγοράζεις από την Ευρώπη και δεν μπορεί να αγοράσεις από κάπου αλλού ένα σύστημα το οποίο έχει eco-design, το οποίο όμως δεν στο επιβάλλει κανένα 100%. Οπότε όλοι έρχονται σε μια ανισορροπία. Γιατί να το πάρω και πώς να το πάρω, αναγκάζομαι και εγώ να σκεφτώ μήπως να πουλήσω και λίγο το παράθυρο και δεν τρέχει τίποτα. Γι' αυτό πρέπει λίγο να ενωμαστούν όλοι. Και βέβαια στο τέλος να υπάρχει και αυτός ο φόβος. Γιατί μόνο με το φόβο εμείς ερχόμαστε εδώ. Λοιπόν, δεν είστε παουτζίδες. Εγώ είμαι αεκτζής όμως. Και θέλω να το δω. Μπράβο, ευχαριστώ.